Πάμε στην ευτυχία την Πεταράκη να δούμε αυτή την φοβερή ανατροπή που έγινε με το τρίχρονο αγοράκι που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Ναι, ναι. Που πνίγηκε, φάνηκε αρχικώς ότι έχασε τη ζωή του πέφτοντας στο βαρέλι. Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ακριβώς, στο νοσοκομείο. Ευτυχία Πενταράκη για το ρεπορτάζ να μας πει τι συνέβη, πώς συνέβη και τι έγινε τελικά. Να την καλημερίσουμε. Πραγματικά συγκλονιστικό. Καλημέρα σας, καλημέρα. Μίλησε στο Open μία εκ των τριών γιατρών, μία γενική γιατρός, η οποία επί τρεις ώρες μαζί με δύο ακόμη συναδελφούς της, μία ακόμη γενική γιατρό, έναν παιδίατρο, την νοσηλεύτρια του Κέντρου Υγείας Χάρακα και τον οδηγό του ασθενοφόρου, εκεί προσπαθούσαν επί τρεις ώρες, δεν έχουν ξανακάνει προσπάθειες τριών ωρών ανάνευσης, να φέρουν αυτό το παιδάκι που, όπως είπατε και εσείς, μεταφέρθηκε από τους γονείς του 4 ώρα το απόγευμα, ένα αγοράκι 2 ετών. Παγωμένο, χωρίς σφιγμό, χωρίς αναπνοή, και τα χεράκια του και τα ποδαράκια του, τα άκρα μας είπαν, το δέρμα ήταν, ξέρετε, δεν ήταν λίγο από τη μεγάλη του παραμονή στο νερό. Δεν ανταποκρίθηκε στις σχεδόν τρεις ώρες ούτε για μία στιγμή. Δεν το έβαλαν κάτω. Είδαν μετά από όταν συμπληρώνονταν πλέον τρεις ώρες ότι δεν υπήρχε κανένα σφιγμός και καμία ανταπόκριση από το παιδί. Ειδοποίησαν την αστυνομία. Πήγε ιατροδικαστή στο σημείο. Κρίθηκε το παιδί νεκρό, πήγε, παιδιά, είναι αυτό είναι το συγκλονιστικό, πήγε νεκροφόρα να παραλάβει το βρέφος, ναι, ναι, και ζητήθηκε, αφού είχαν εγκαταλείψει τις προσπάθειες οι γιατροί, ένα τελευταίο καρδιογράφημα για να συνοδεύσει το πόρισμα και τα χαρτιά ότι το παιδί είναι νεκρό, να μεταφερθεί με την νεκροφόρα. Και κάνουν ένα τελευταίο καρδιογράφημα για να δώσουν αυτήν την ισοηλεκτρική γραμμή, όπως λένε οι γιατροί, και δείχνει το παιδί εκείνη την ώρα να ανταποκρίνεται. Αντιλαμβάνεστε, πέσανε ξανά όλοι πάνω του. Πραγματικά είναι τόσο συγκλονιστικό. Μας μίλησε, σας λέω, στο Open η γυναίκα με κάθε λεπτομέρεια. Γονείς οι ίδιοι, αντιλαμβάνεστε τώρα, ένας γονιός να προσπαθεί να σώσει ένα άλλο παιδί. Είπαν στους γονείς, στον παππού, ότι το παιδί είναι νεκρό. Το παιδί επανέρχεται, αρχίζει να αποκτά αναπνοή. Ειδοποιούν αμέσως την κινητή μονάδα να το παραλάβει. Φεύγουν με το ασθενοφόρο, το συνδέουν με το μόνιτορ και, όπως μας είπε η γιατρός, καθοδόν, και πριν το παραλάβει η κινητή μονάδα για να μεταφερθεί όπου και βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, απέκτησε και δικές του αναπνοές. 22 χρόνια γιατρός μας είπε δεν έχει ούτε κάνει ανάληψη. Ποτέ δεν έχουν ξανακάνει τρεις ώρες τέτοια προσπάθεια, ούτε έχουν ξαναζήσει ανάλογο περιστατικό. Βεβαίως η κατάσταση του παιδιού θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη. Ας μην ξεχνάμε ότι σχεδόν τρεις ώρες έμεινε χωρίς αναπνοή, χωρίς σφιγμό. Και να δούμε ευχόμαστε βεβαίως να πάνε όλα καλά. Ποιες βλάβες μπορεί να έχει προκαλέσει αυτό. Αλλά ακριβώς. Για φανταστείτε αυτό το παιδί να βγει από το νοσοκομείο και να είναι καλά. Για φανταστείτε. Μετά λες δεν πιστεύω στα θαύματα. Η σκέψη μας και με την οικογένεια, πραγματικά, δηλαδή θα μιλάμε για ιατρικό θαύμα, έτσι, αν όλα πάνε και καλά. Και όχι μόνο και γιατί... Και το ευχόμαστε ολόψυχα να πάνε όλα καλά. Δεν ξέρω, περιγράφοντας και το ρεπορτάζ... Γιατί σοκ πέρασαν οι γονείς, αφενός... Να βρουν το παιδί τους χωρίς τις αισθήσεις. Να το ρεπορτάζ, ξέρετε, έξω από το κέντρο υγείας, Ντόρα και Άκη είχαν μαζευτεί εκτός από τους γονείς, τον παππού, τη γιαγιά, τους συγγενείς και όλο το χωριό. Μας είπε η γιατρός ότι είχαν μαζευτεί απ' έξω όλοι επί τρεις ώρες. Τώρα αντιλαμβάνεστε, τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα σε ένα χωριό στο Λιγόρτινο, στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, στο Ηράκλειο, 10 λεπτά απόσταση από το κέντρο υγείας. Όλο το χωριό είχε πάει απ' έξω μόλις έμαθε τα νέα. Είδαν την νεκροφόρα να πηγαίνει να παραλάβει το παιδί τους και βγαίνουν και τους λένε το παιδί έχει σφιγμό, το πάμε στο νοσοκομείο. Συγκλονιστικά όλα. Οι άνθρωποι, πραγματικά. Δεν έχουμε ξανακούσει τέτοια ιστορία. Όχι. Δεν έχουμε ξανακούσει. Δεν θυμόμαι να έχουμε ξανακούσει στα διεθνή χρονικά, δηλαδή από το εξωτερικό δελτίο. Μάλιστα. Λοιπόν, να είναι καλά οι άνθρωποι, να το πάρουν στην αγκαλιά τους, να τα καταφέρει το παιδάκι. Να τα καταφέρει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευτυχία, καλημέρα. Καλημέρα. Και φαντάσου να μην είχαν κάνει αυτό το τελευταίο καρδιογράφημα. Άσε με, φαντάσου, έκαναν το τελευταίο καρδιογράφημα γιατί δεν είναι συνοδευτικό χαρτί για να πάνε να το θάψουν το παιδί. Και στο τελευταίο καρδιογράφημα δίνει παλμό. Τρεις ώρες μετά. Είναι αυτό που λέμε να το σκέφτεσαι και να τρελαίνεσαι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να φανταστώ καν τους γονείς εκείνη την ώρα όταν τους το έπανε.